θέλω να σου προσφέρω κοντομπουκές. Πήρα vegan. Να σου πω για την ωραία, γιατί δεν είναι vegan. Αλήθεια. Το ξέρεις ότι έχω να φάω 3 χρόνια κρέας. Τσακώθηκα με τσάχ δύο, θες να κάνουμε. Τι θες να κάνουμε. Βίγκαν ήταν οι κοντομπουκές. Και ο Μωράκι, ο Φράγκστερ, ο Κονδύλο. Στο σημερινό επεισόδιο είναι καλεσμένος ο Τσάχ. Χαίρομαι πολύ που έρχεσαι στην εκπομπή. Χαίρομαι και εγώ που επιτέλους έχω αυτή την τιμή. Γιατί έχουμε και παρελθόν μεταξύ μας. Ελπίζω να έχουμε και μέλλον. Έχουμε κοιμηθεί και μαζί. Έχουμε κάνει και βίντεο μαζί. Όχι γυμνή σχεδόν, αλλά. Πού πάμε, στην αστυνομία. Εγώ θυμάμαι πρώτη φορά που σε γνώρισα ήταν στο. Κλασικό Google Meetup. Μπορεί. Νομίζω στο πρώτο Google Event είχαμε γνωρίσει. Περισσότεροι με τους περισσότερους απλά. Αλλά σε θυμάμαι σε ένα τότε που ήσουν ο Κονδύλος εδώ με το μουσάκι του, γιατί είχα και εγώ τέτοιο μουσάκι τότε. Ήμασταν λίγο κατσικάκια. Bent. Test. Για πες, πώς βλέπεις την πορεία μας. Ωραία, είχαμε κάποιες. Λίγο έτσι τσακωμούς να το πούμε. Έλα, βαλάτε, πάμε να φύγουμε το μάτι. Τα highlights ήταν δύο. Το ένα ήταν που μας συλλάβανε. Φίλε, αυτό ήταν top. Προσαγωγή δεν ήταν σύλληψη. Ναι. Στην κλουβίτσα εκεί την ωραία. Ας εξηγήσουμε τα νόμιμα. Μετά γυρνάμε να κάνουμε πάλι το βίντεο και γίνεται πάλι το ίδιο. Έρχονται άλλοι να μας πούνε, παιδιά, τι κάνετε εδώ. Αυτό είναι παράνομο. Τους λέμε, παιδιά, μόλις ήρθαμε από μέσα. Τι γίνεται, εγώ έκανα τότε μια εκπομπή που λέγω όταν γυρνόταν στην Αθήνα. Και έχω κάποια προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής. Top εκπομπή για YouTube. Τότε. Που έπαιρνα κάθε φορά ένα ρόλο και έκανα στο κέντρο φάρση, ας πούμε. Δεν έψαχνα για φίλους, έψαχνα για γκόμενα. Έλαξε, εγώ λάστιμα. Σε αυτό το επεισόδιο που κάναμε μαζί, το κόνσεπτ ήταν ότι ήμασταν μεθυσμένοι. Για κάποιο λόγο μας κλέψαν τα ρούχα. Ξυπνήσαμε έτσι. Και απλά ξυπνήσαμε με σκισμένα ρούχα και βρακιά. Και ήταν λίγο φίλ, γιατί είχε το ίδιο σκίσιμο ακριβώς οι δύο μπλούζες. Ισχύει. Δεν το είχαμε σκεφτεί και πολύ. Και ήταν λες και μας έφαγε κάποιο ζώο, ξέρω εγώ. Δεν ήταν. Είχε φοβηθεί εκείνη τη μέρα. Ρε φίλε, όχι εντάξει, ξέρω, δεν έχουμε κάνει τίποτα κακό, ας πούμε. Λες τι μπορεί να γίνει. Πόσο κακά μπορεί να πέφτω. Που όντως δεν έγινε τίποτα. Απλά μας βάλανε λίγο. Και μετά το επόμενο highlight ήταν σπίτι μου στο Μαρούσι τότε. Δύο φορές δεν έγινε αυτό με τον Τζακωμό. Δύο φορές τσακωθήκαμε, ναι. Η δεύτερη ήταν η πιο χοντρή, νομίζω. Που σου είχα φέρει στο Ιμουρή μια σως. Ήταν η δεύτερη. Η πρώτη τι ήταν. Το ένα ήταν με πίτσα και μαρμελάδα και το άλλο ήταν κάτι κουραμπιέδες με σως και μελομακάρονα, κάτι τέτοια. Δεν θυμάμαι. Είχαμε πει κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε, για το βίντεο. Ναι. Είχες κάνει ήδη κάτι τέτοιο με την προηγούμενη φορά. Και εγώ, ρε φίλε, ήμουν λίγο απόλυτος ότι μην κάνεις πάλι μαλαγία, ας πούμε. Από ό,τι είχαν πει ότι θα τσακωθούμε. Απλά το γύρισμα. Είχαμε συμφωνήσει ότι θα τσακωθούμε, αλλά δεν είχαμε πει ότι θα σου φέρω κάτι στη μούρη. Αυτό. Και εγώ δεν ήθελα να γίνει έτσι. Ήθελα να γίνει. Έχουμε πει ότι θα τσακωθούμε, να δούμε πώς θα γίνει, κατάλαβες. Και εσύ πήγες και το έκανες όντως real. Δηλαδή, εγώ όντως θα το είχα νευριάσει. Και ήθελα να σε χτυπήσω. Ναι. Αλλά εντάξει, μην το χτυπήσω και απλά έφτυσα λίγο πάνω σου. Δεν ξέρω γιατί μου βγήκε αυτό τότε. Ήταν λίγο σχαμένο. Αλλά όντως ήθελα να σε χτυπήσω τότε. Εντάξει, αλλά δεν μου κράτησε κακία. Όχι, εντάξει. Είσαι Κονδύλο, τι κακία να σου κρατήσω. Είσαι αυτό το κοινωνικά προσάρμοστο αγαπημένο. Εντάξει, πλάσμα. Νομίζω, δεν έχω κάνει άλλες φάρσες. Σε μένα, όχι. Θυμάμαι μετά. Του Vibrator μετά από μένα ήταν, νομίζω. Τραγικό εμπόρευμα, ναι, αλλά. Αλλά αυτό ήταν πάλι εκείνη την περίοδο, την ίδια περίοδο ήταν. Εσύ είχε πιάσει τότε το. Και μετά είχε ηρεμήσει, θεωρώ. Ναι, έχω μεγαλώσει κιόλα. Δηλαδή ναι. Και εγώ έκοψα φάρσες και τέτοια. Έβλεπα πολύ φάρσες τότε, γι' αυτό μου έβγαινε συνέχεια να κάνω φάρσες. Ρεμή γαλιά. Σωστά το λέω ένα. Αυτό ο Ρεμή που ξέρουμε όλοι, ο Γάλλος, ναι. Ο απίστευτος. Ναι. Έβλεπα Βιτάλη, έβλεπα Pranks vs Prank. Ναι. Μετά χαθήκαμε από εκεί, γιατί ας πούμε πάγωσαν λίγο οι σχέσεις μας. Αν και είχαμε πάει και, στο, και τα Χριστούγεννα, θυμάσαι το άλλο βίντεο που κάναμε. Α, με τον Μπόρατ και τον Μπουζούκι. Εντάξει, άλλη βιντεάρα από εκεί. Αυτό ήταν πολύ ωραία φάση. Ήταν ωραία. Μ' πολύ, γιατί ήταν Χριστούγεννα και τα περάσαμε μαζί. Και ήταν ότι όντως πηγαίναμε σε fans, ξέρω εγώ, παίζαμε τα κάλαντα. Και σε κάποιους μπήκαμε και μέσα στο σπίτι, ξέρω εγώ, μας δώσανε ένα εκεί πέρα να φάμε, ξέρω εγώ. Λέγαμε, μα κάτσουμε για μεσημεριανό. Να σου πω όμως τι θυμάμαι από τότε. Ρε φίλε, είχαμε πάει σπίτι σου και έκανε το κρύο της αρκούδας. Δεν είχα τα βασικά. Ήταν πραγματικά και μπράβο που. Δηλαδή δεν πέθανα από το κρύο. Ήταν δύσκολες οι συνθήκες, ρε παιδί μου. Ήταν δύσκολες οι συνθήκες για βίωση. Ναι, και με τα αγαπημένα μου τόστ. Μέσα στο τάπερ τα τόστ. Αλλά εντάξει, ρε φίλε, it is what it is. Δηλαδή τότε όντως δεν ήταν απλά για να το πεις κάπου, γιατί το έχεις πει ότι έτρωγες τόστ. Κοίτα, ακόμα τα τρώω, αλλά τώρα βάζω για κανένα υποκατάστατο ωραίο vegan. Ξέρω εγώ. Κάποτε ήταν απλά τόστ το απλό, τυρί, ζαμπόν, αυτό που ξέρουμε. Ρε φίλε, ήταν πολύ δύσκολο, δηλαδή έκανε πολύ κρύο στο σπίτι. Το λέω όντως. Ξέρεις τι, εγώ δεν κρίνω τόσο, γιατί φοράγα πολλά layers. Έβλεπα τον κόσμο που ερχόταν σπίτι και του λέγαμε βγάλει τον μπουφόν. Και μη θες να σου δώσω κι εγώ και μια φόρμα από κάτω να φοράει δεύτερη. Τώρα
είσαι σε φάση που λες θα ανάψω λίγο τη θέρμανση σε σένα. Δεν σου λέω αν με έχει 10 βαθμούς, αλλά έχει 0, ρε παιδί μου. Ναι, αν χρειαστεί, ναι. Αν και. Γιατί το περίμενε τότε, είχε μία σόμπα. Αλλά είχε χαλάσει ή δεν έκανε τίποτα επειδή είχε 0 βαθμούς. Μπορεί και... να ήταν και καμιά περίοδο που είχε χαλάσει αυτή η σόμπα. Αλλά ήταν και μια περίοδο που άναβα κανονικά σόμπα. Και επειδή είχα και μικρό σπίτι, ζέστανε. Αλλά αυτό άρχισε να έρθει. Ήταν ακριβές οι σόμπες τότε. Τώρα όχι, εντάξει, έχω ηρεμήσει. Ανάβω και από όλα. Είναι γιατί είναι ακριβό τώρα το ρεύμα. Το χειμώνα που πέρασε, ξεκίνησα να κάνω παγωμένα μπάνια. Τότε με τα χιόνια και αυτά. Τι ρε φίλε. Ξεκίνησα να κάνω 30 μέρες παγωμένα μπάνια για ένα challenge. Δεν το έβγαλα ποτέ λόγω αναβλητικότητας, αλλά τα έχω τα πλάνα, θα το βγάλω φέτος. Και το έκανα και όλοι μου λέγανε εντάξει, έχει ακριβή ιδέα, ρε φίλε, αλλά δεν πειράζει, κάνει και λίγο με ζεστό. Πέρσι άναψε δηλαδή που είχαμε ναι, πάλι χιόνια. Condition. Έχει air condition. Ναι. Δεν θέλω να τα έχω όλη μέρα ανοιχτά. Κατάλαβε, όχι θέμα από ΔΕΗ και τέτοια. Γενικά από το όλο. Τι κάνουμε στον πλανήτη, ναι, ρε φίλε. Δηλαδή προσπαθώ να το έχω και το καλοκαίρι, άμα το έχω όχι στου 16, θα το έχω τύπου 23-24. Το που μα έχει πει ο πρωθυπουργό δηλαδή. Νομίζω και οι ψυχτικοί το λένε ότι πώ είναι καλό να δουλεύει, αλλά ναι, προσπαθώ να το έχω σε φάση ότι να είναι οκ. Okay. Δεν χρειάζεται να είμαι με το κοντομάνικο το χειμώνα, ούτε να είμαι με πάπλωμα το καλοκαίρι, ξέρω εγώ που κοιμάμαι. Αυτό. Οπότε νοιάζεσαι για το περιβάλλον. Νοιάζομαι. Βάσει αυτό που ξέρουμε, νοιάζομαι. Δηλαδή. Ότι νομίζουμε ότι βοηθάμε. Βοηθάμε όντω. Δεν ξέρω. Είναι πώ έχουμε. Sorry, πώ έχουμε εμεί τα πράγματα στο κεφάλι μα. Αυτό είναι έτσι. Όταν κάνει αυτό είναι κακό. Όταν έχει εκείνο είναι κακό. Έχει πάρει αυτά τα inputs. Ναι, και προσπαθεί να ζήσει με αυτά. Ό,τι μπορεί ο καθένα. Δεν θα ξεκινήσω να είμαι με τα πόδια, α πούμε, με το ποδήλατο. Το δοκίμασα λίγο με ηλεκτρικό ποδήλατο. Δεν δούλεψε πολύ για την Αθήνα. Ωραία φάση δηλαδή, αλλά έχουμε γράψει τα δρόμους και βεβαία. Είχε κάνει και βίντεο με το ποδήλατο. Είχα κάνει μερικά, ναι, που προσπαθούσα. Εδώ ο κόκκινο ρεφλί κατέβηκε με το πατίνι από Θρύλε, Θεσσαλονίκη. Να κάνω Θεσσαλονίκη, Αθήνα οδηγώντα το. Άμα το έκανα, όντω ακραίο. Πώ το έδωσε αυτό το βίντεο. Καθιστό, έτρωγα, ωραία ήταν. Σου φάνηκε fake, α πούμε, γιατί είπε τώρα ότι άμα το έκανε όντω. Ωραία, εντάξει, ποτέ δεν ξέρει. Αλλά δεν με νοιάζει και πολύ. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Μα έχει το content ότι. Κοίτα, κρυσκόγια είναι αυτό. Άμα κάποιο το έκανε. Ναι, το ακούω γιατί είναι όντω πολύ. Πολύ καλός, ρε φίλε, στο content του. Οπότε με το ποδήλατο, γιατί δεν σου βγήκε να το έχεις. Από την άποψη ότι θα με πόναγε η μέση μου κάποια στιγμή, από τις λακκούβες και με αυτά. Γιατί με τη μηχανή δεν σε πόναγε. Όταν είσαι με τη μηχανή, μπορείς να την αποφύγεις τη λακκούβα. Με το ποδήλατο, εγώ γενικά, επειδή δεν θέλω να ενοχλώ στον δρόμο, ξέρω εγώ. Προσπαθούσα να με τέρμα δεξιά. Αναγκαστικά, ό,τι υπάρχει στο διάβα σου, το τρως όλο. Υπονόμους, λακκούβες, μπαίνεις όλα μέσα, ξέρω εγώ. Οπότε αυτό τα τρώγα άλλο με το ποδήλατο, επειδή μου τέρμα δεξιά. Γιατί δεν ήθελα όποτε έχει λακκούβα, κάτσα και σε μια λωρίδα αυτοκινήτων και να πάω αριστερά. Είναι και επικίνδυνο. Είναι και επικίνδυνο και ναι, δεν το τέτοιο. Με το μηχανάκι, εγώ δείτε λακκούβα, κάνω μπαμπά. Έχει δει κάτι που λένε προφανώς για πλάκα ότι έχουμε κλιματική αλλαγή. Οπότε έχουμε μέχρι τον Νοέμβρη, είμαστε με τα κοντομάνικα. Οπότε δεν ανάβουμε το air condition. Οπότε ρε παιδί μου, σαν να λύνεται μόνο το πρόβλημα, λένε. Είναι βασικά πιο έντονε όλε τι εποχέ. Θα έχει πιο πολύ κρύο και πιο πολύ ζέστη. Αυτό θα γίνει. Το καλοκαίρι θα γινόταν τη κολάσεω. Και επίση κάθε χειμώνα θα πλημμυρίζουμε και κάθε καλοκαίρι θα κεγόμαστε. Για πέσει λίγο γι' αυτά, γιατί και εγώ έχω κάνει. Κάποια βίντεο έχω φέρει δύο άτομα από την Greenpeace. Και αν είναι ο μεγαλύτερος μας σύμμαχος στην κλιματική αλλαγή. Πνιγόμαστε στα μικροπλαστικά. Έχω ασχοληθεί λίγο δηλαδή με τα περιβαλλοντολογικά. Έχεις ασχοληθεί επειδή έχεις καλέσει τα δύο άτομα και έχουν μιλήσει. Αυτό εννοείς. Εντάξει, αν τα καλέσω, γιατί... έκανα κάποια έρευνα πρώτα. Ελάτε και μιλήστε γι' αυτό και εγώ θα λέω ότι ασχολήθηκα. Επειδή μου εντάξει, σου είπα ότι έχω ασχοληθεί. Δεν σου είπα ότι είμαι ο πρέσβης του περιβάλλοντος. Ναι. Όχι, όχι, ό,τι κάνει ο καθένας καλό είναι. Τι πιστεύεις ότι έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα με το περιβαλλοντολογικό. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την Ελλάδα. Είναι... Λέω, να μιλήσουμε τις... για την Ελλάδα. Το πρόβλημα, ξέρω. Βασικά. Τη γη είναι ένα γενικό πρόβλημα. Η υπερβολική εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Να σου πω, εγώ προσπαθώ να κάνω το λιγότερο κακό γενικά σε κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, όπου μπορώ. Όπου δεν μπορώ, απλά συνεχίζω και κάνω τη ζωή μου. Α πούμε, αυτό με τα κρέατα το έκοψα, ξέρω εγώ. Αλλά δεν είναι ότι το κάνω για να σώσω το περιβάλλον ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Το περιβάλλον ή μάλλον η γη κάποια στιγμή μπορεί να αφανιστούμε και μακάρι να μείνει η γη πάλι, να ξαναφτιαχτεί, να βγει η φύση της, τα ζωάκια της, να είναι όλα ωραία, ξέρω εγώ, ότι απομείνει, ας πούμε. Γιατί πολλοί κόσμος είναι σε φάση ότι ωραία πρέπει να σώσουμε τον πλανήτη για να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Ρε παιδιά, εντάξει, τόσες χιλιάδες χρόνια είμαστε. Μπορεί αυτό το πράγμα κάποτε να τελειώνει. Να είμαστε καλά που το ζήσαμε. Μην πάμε αυτό και με δάση και χαλάμε. Όντως στη γη. Οπότε νιώθεις ότι κάνεις απλά το ελάχιστο αυτό. Κάνω, ναι, ό,τι μπορώ, αλλά δεν είναι σκοπός μου ότι μέχρι το 2030 πρέπει να φυτέψω χίλια δέντρα. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει, δεν θα το σώσουμε πιθανόν. Ναι, ότι δεν είσαι ακτιβιστής, λες. Και είμαι και αυτό, με αυτό με τις ταμπέλες, δεν θέλω πολλά. Κάνεις αυτό που πιστεύεις ότι είναι σωστό και ότι δεν σου είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις. Ναι. Και αυτό που είπαμε πριν, α πούμε, ότι βάσει αυτό που ξέρω τώρα, α πούμε, με τα πόσες εκτάσεις έχουμε για να τρώνε τα ζώα αυτά που τρώνε, πόσα δέντρα έχουν αποψηλωθεί. Άρα.
το να είσαι vegan πιθανόν είναι καλύτερο από το να έχεις διατροφή με κρέας. Για σένα, για τον οργανισμό σου, πώς το έχεις δει? Είσαι τώρα 3 χρόνια. Ναι, είμαι 3 χρόνια. Πώς το βλέπεις εσύ, λειτουργείς καλύτερα, χειρότερα? Κοίτα, πάντα σαβούρεσα έτρωγα και πριν και τώρα. Δεν το πουλάω ποτέ ότι το έκανα για την υγεία μου κάτι τέτοιο. Είναι μόνο τα ζωάκια, είναι γλυκούλικα. Οπότε. Για τον πλανήτη σίγουρα ότι είναι από τα εκτινοτροφία, είναι από τα πολύ βαριά πράγματα σε όλο αυτό που συμβαίνει. Δεν έχεις δει διαφορά σε σένα? Όχι. Έχω δει διαφορά, ρε φίλε, με το εντερό μου, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν θες τις πληροφορίες. Κατάλαβες ότι είναι όλα πιο εύκολα, ξέρω εγώ. Ευκολοχώνευτα και δεν νιώθω ποτέ βαρύς και δεν έχω θέματα με την τουαλέτα. Τέτοια πράγματα. Δεν είναι ότι σταμάτησα να τρώω κρέας, οπότε τώρα εγώ τρέχω συνέχεια και έχω φουλ αντοχή και νιώθω τόσο ενεργοποιημένο συνέχεια και γαμάτος. Όχι. Έτρωγα σαβούρες. Απλά τώρα έχω φριτέζα αέρος και δεν τρώω τόσο πολύ λάδι, ας πούμε. Τα κάνω φριτέζα αέρος. Τι φτιάχνεις τη φριτέζα αέρος? Κοτομπουκές, μπιστεκάκια, λουκανικάκια. Α, οκ. Okay. Άρα έχεις φύγει από το τόστ. Έχεις κάνει και τρως κι άλλα. Σε τόστ τα βάζω μετά. Μήπως αρέσει το τόστ? Ρε φίλε, ναι. Είναι το πιο πρακτικό τέλειο γεύμα. Παίρνει, βάζεις το τόστ τυρί. Π.χ. παίρνω λουκανικάκια. Εντάξει. Mm. Τα βάζω στη φριτέζα αέρος. Γίνονται έτσι ωραία, μας χοβολάει το σπίτι. Τα κόβω μετά σε ροδέλες. Βάζω δηλαδή το τέτοιο μου, το υποκαταστατό μου, βάζω το τυράκι μου. Εννοείται βάζω χούμους. Έχω αρρωστήσει με χούμους. Τι τυρί βάζεις? Ένα βίγκαν τυρί, απλά δεν έχω ιδιαίτερες. Δεν είμαι πολύ κέτη, θα είναι απλά κάτι να λιώσει, να γίνουν όλα ένα. Ξέρεις πώς φτιάχνετε αυτό το τυρί? Δεν ξέρω πώς φτιάχνετε κανένα τυρί, οπότε δεν. Χούμους πάντως μεγάλη αγάπη. Είχαμε πάει για μια παραγωγή στη Σύφνο. Χούμους είναι ωραίο, ναι, μου αρέσει και εμένα. Και τότε δεν είχε κάτι καλά με τους μπουφέδες και αυτά, δεν είχαν πολλά πράγματα. Και έτρωγα κάθε μέρα για μια εβδομάδα χούμους και το μεσημέρι και το βράδυ. Και δεν το βαρέθηκα, μπρο. Έτρωγα με ευχαρίστηση, με όρεξη, κατάλαβες. Με το YouTube εσύ ξεκίνησες πολύ παλιά. Το 2011 ξεκίνησα τα βίντεο. Ο λόγος που ξεκίνησα ήταν να χαμογελάς. Υπήρχαν πολλές φορές αρχικά που το σταμάτησες, που το ξαναξεκίνησες. Ναι. Πότε το έβλεπες ζεστά, πότε δεν το έβλεπες? Εντάξει, δύο φορές ήταν αυτό με το σταμάτη μου βασικά, νομίζω. Η μία ήταν τότε της καταθλίψης μου, τις καλές το 2015, που ήταν η περίοδο που είχα κάνει τις προκλήσεις με το Deuce Face. Είχα μαζί μου τον πάνω Deuce Face. Και ήταν 5 προκλήσεις, τις είχα γυρίσει την ίδια μέρα, μέσα 2 ώρες. Και ανέβαζα αυτές τις 5 προκλήσεις για 2 μήνες. Κατάλαβες, παστά σε part. Όχι, δεν είχα την ανεβάσω. Ήμουνα σε φάση ζω, δεν ζω μέχρι αύριο. Ξέρω εγώ, κατάλαβες. Ήμουν σε αυτό το mood. Ήθελα πάυση από τη ζωή, όχι πάυση από το YouTube. Ήθελα να μπω κάπου σε μια κάψουλα και να ξυπνήσω καινούριο. Μου πήρε λίγο καιρό αυτό βέβαια. Αλλά εντάξει, το YouTube. Δεν τα παράτησες όμως, ίσως. Ναι, γιατί εντάξει, το YouTube το έβλεπα ότι ρε φίλε είναι. Όχι, λέω με την κατάθλιψη, το ξεπέρασες ως ένα βαθμό. Ναι. Αλλά πολύ χρόνος. Και εσύ είχε πιάσει τότε επειδή είχες χωρίσει? Yes, it is. Ήταν ένας βαρύς χωρισμός για εμένα, ναι, και το πήρα πολύ κατάκαρτα. Το πήρα έτσι όπως το πήρα γιατί είχα μπει σε μια άλλη φάση της ζωής μου. Ότι φεύγω από τους δικούς μου, πάω να μείνω μόνος μου και με το κορίτσι μου. Και για να γίνει αυτό, έχω τσακωθεί με όλους λίγο πολύ. Έχω δανειστεί, έχω κάνει χωράνι. Οπότε μόλις γίνεται αυτό, σπάει αμέσως και εγώ είμαι ωραία. Χρωστάω και τώρα μένω μόνος μου. Είχε τσακωθεί με όλους, ας πούμε, για να ανεξαρτοποιηθείς τελείως, να μείνεις σε σπίτι? Ναι, σκέψου το, είχα τσακωθεί λίγο με τους δικούς μου και έφυγα από το σπίτι. Και το μόνο μου, ας πούμε, κίνητρο για να φύγω από το σπίτι και να το παλέψω, ξέρω εγώ, ήταν αυτή η κοπέλα. Βρήκαμε σπίτι, μπήκαμε έτσι λίγο και μετά από λίγο μου λέει πέρασε. Φεύγω, τα λέμε. Αυτή έμεινε με τους γονείς της και αυτή. Κάτι έκανε, δεν ξέρω, χάσαμε επαφές. Καλά, τον πρώτο καιρό ήμουν φουλ χειριστικός βλάκας. Έστελα έτσι, έκλαιγε. Αλλά ναι, μετά σταματήσαμε να μιλάμε. Τη έστελα που και που, με άφηνε στο διαβάσει και κοιτάξει αυτό. Ήταν σε αυτό το σπίτι που είχα πάει κι εγώ. Σε αυτό το σπίτι που είχαμε μείνει μαζί, εννοείς ένα βράδυ. Ερχόμουν κάποιες φορές και σε έβλεπε εκεί. Αγαπημένο σπίτι αυτό. Είναι πιο βολικό ένα τέτοιο σπίτι από ένα σπίτι σαν αυτό που μέναμε με τους άλλους. Να ζήσουμε 24 ώρες στην πισίνα. Για μένα. Γιατί εγώ το έβλεπα σε φάση ότι ωραία, εγώ θέλω να κάνω αυτό και αυτό. Θέλω, ας πούμε, να μοντάρω σαν σκυλί και να γυρνάω αυτό το πράγμα. Τι θέλω, το πισί μου. Και να τείχω πίσω. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Και το κρεβάτι μου ακριβώς δίπλα, ξέρω εγώ. Οπότε πώς το ξεπέρασες? Ρε φίλε, δεν ξέρω αν το έχω ξεπεράσει πραγματικά. Απλά το θάψε, ξέρω εγώ, και προχώρησα. Κατάλαβα, δεν ξέρω πώς δουλεύουν αυτά. Γιατί λίγο. Είχα πάει ψυχολόγο τότε. Εντάξει, πολύ σουρεάλ τότε η φάση. Πέρανε τη μάνα μου από κάτι κέντρο και τη λέγανε προσέχτε το παιδί σας, θα αυτοκτονήσει. Και έρχονταν η μάνα μου κλαίγοντα σπίτι και μου πεθάνει. Ήθελε το χρόνο του, ρε παιδί μου. Πήρε πολύ γέρο γιατί τότε πήγαινα για ψυχολόγο. Δεν ήμουν και καλά στα οικονομικά, οπότε το να δίνω 40-50 δεν μέτρωγε. Αλλά δεν ήθελα να ακούσω ψυχολόγο τότε. Εγώ ήμουν εκεί. Ότι πονάω γιατί μ' άφησε, ξέρω εγώ και τέτοια. Και μου λέγε ωραία, έλα να ψάξουμε για να κάνουμε αναδρομές και τέτοια. Λέω, εγώ πονάω γι' αυτό. Μετά πολλά δεν την άκουγα, οπότε σταμάτησα να πηγαίνω. Τώρα είμαι
πιο ανοιχτό σίγουρα, αλλά και πάλι δεν το. Είναι αυτό που λες, εντάξει, που να έχω χρόνο τώρα να ασχοληθώ με την ψυχική μου υγεία και αυτά, και απλά τρέχει και κάνει τη φάση σου από τη στιγμή που δουλεύει κάτι. Έχει σκεφτεί να ξαναπά τώρα που το μπορεί να το δει πιο. Ναι, το έχω σκεφτεί, κάποια στιγμή θέλω να το κάνω, αλλά είναι αυτό. Λίγο αναβλητικότητα, λίγο καλά είμαι. Είναι όπως με το διαλογισμό. Κάνω κάποιες φορές, αλλά για να κάνω διαλογισμό πρέπει να γίνω πολύ σκουπίδι. Ρε. Να λέω πω, μα έκανε όλα τόσο χάλια και η ζωή είναι άδικη για τον κόσμο γενικά. Συμβαίνουν γενοκτονίες, κακά πράγματα και τέτοια, γιατί όλα αυτά και τέτοια και κλαίγομαι. Και κάνω για λίγες μέρες διαλογισμό, ισιώνω, ηρεμώ, ξέρω εγώ. Μετά σταματάω πάλι. Και μετά σου ξανάρχεται. Αργεί πολύ να μου έρθει. Δεν είναι ότι πρέπει να γίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο, να διαβάσω μια ιστορία, ας πούμε, να τη βιώσω όλη, ξέρω εγώ, να με πονέσει, ρε φίλε. Αυτό που δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Πλέον απλά διαβάζουν πληροφορίες με άσχημα γεγονότα και λέμε, οκ, okay, εντάξει, σκρολάρεις, πας στο επόμενο, ξέρω εγώ. Έχεις συνηθίσει, λες. Αλλά και τον διαλογισμό, όπως με την ψυχανάλυση, θέλει να το κάνεις. Ναι, για τον διαλογισμό σίγουρα. Και για την ψυχανάλυση κάποια στιγμή. Ναι. Αλλά τον διαλογισμό το θεωρώ πιο πολύ έτσι σαν τη γυμναστική, ότι είναι κάτι που πρέπει να το κάνεις, ρε φίλε. Θα σου κάνει καλό, ξέρω εγώ. Κάντο habit, ας πούμε. Πιο πολύ για να έχεις εσύ, ας πούμε, λίγο αυτό τις επιλογές που θα κάνεις. Μην γίνονται όλα έτσι μηχανικά, επειδή κάνεις κάποια πράγματα και τέτοια. Εγώ νιώθω σαν να έχω κάποιες επιλογές μετά και μπορώ όντως να τις σκεφτώ. Να τις κάνω γιατί τις έκανα και χθες. Ή δεν θα σκεφτώ τόσο άσχημα που σκεφτόμουν και χθες, επειδή απλά έτσι σκεφτόμουν και χθες. Θα μου έρθει μια είδηση και θα πω, ωραία, τι θα πάρω από αυτή τώρα. Κάνω ένα βήμα πίσω και το βλέπω έτσι πιο άνοιχτο. Και το λέω, okay, αυτό είναι ένα μάθημα γιατί αυτό και αυτό είναι έτσι. Okay. Δεν είναι κάτι να το διαβάσω και όλη την υπόλοιπη μέρα να είναι σκατά, να είναι χάλια και να κάθομαι και να κλαίω, να κάνω μοντάζ. Ότι ο λογισμός αφήνει λίγο να τα βλέπεις πιο απ' έξω τα πράγματα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ρε παιδί μου, ο εγκέφαλός μας, ας πούμε, έχει πολύ γρήγορη απόκριση σε κάποια πράγματα. Ότι είναι κάποια πράγματα που σου κάνουν έτσι κλικ και το κάνεις αμέσως. Γιατί έτσι έχεις συνηθίσει, έτσι κάνεις 30 χρόνια, έτσι οτιδήποτε. Όταν διαλογίζεσαι και όλα αυτά, είναι σαν να το βγάζεις όλο αυτό ότι γίνεται μόνο του. Και τι σκέφτεσαι λίγο πριν την κάνεις. Περίμενε, σκέφτεσαι όταν διαλογίζεσαι. Όχι, όταν διαλογίζω, προσπαθώ να είμαι. Να μην σκέφτεσαι τίποτα. Να σκέφτομαι συγκεκριμένες φράσεις, μα είμαι πολύ χάλια. Ότι όλα είναι καλά κλπ. Ναι, κάτι, ότι αξίζω, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Δεν είμαι σκουπίδι. Και πώς σε βοηθάει αυτό. Δηλαδή, okay, το κάνεις αυτό και επειδή ο εγκέφαλός σου έχει κάνει ένα διάλειμμα, βλέπεις μετά τα πράγματα λίγο διαφορετικά, κάπως έτσι. Είναι. Ναι, ότι είναι σαν να σε έχεις ρισετάρει λίγο. Ναι, ναι. Να έχεις λίγο πιο πολύ χρόνο να δεις κάτι έτσι λίγο από πιο μακριά. Είσαι λίγο πιο ήρεμος. Μην μπαίνεις σε λούπες μόνος σου, ξέρω εγώ, και σκέφτεσαι, α, και αυτό είναι έτσι, και αυτό είναι το άλλο, και αυτό είναι το άλλο. Κάνεις ένα break, ας πούμε, λίγο. Ναι, ναι, πώς γίνεται κάτι με ένα φίλο σου, ξέρω εγώ. Ναι. Εσύ νομίζεις ότι τσακωθήκατε, αυτός νομίζει ότι απλά κάνεις ένα αστείο και δεν το έχεις σκεφτεί καν όπως το έχεις σκεφτεί εσύ. Εσύ μέσα στο μυαλό σου αυτό το πας στο Θεό. Ότι ο Μαργαλός δεν θέλει πια να σου μιλήσει, ξέρω εγώ. Όταν το δεις απ' έξω, ο Μάριος πήρε αυτό ακριβώς που είπα. Δεν πήρε αυτό που σκέφτηκα, δεν πήρε το από πίσω, δεν πήρε ξέρω εγώ τι. Όταν μιλήσει με τον Μάριο, μπορεί να σου πει, α, δεν με νοιάζει τίποτα. Αυτό με το διαλογισμό είναι σαν να το σκέφτεσαι από μόνο σου. Ότι κάνεις αυτό το βήμα πίσω και ότι δεν θα με κυριεύσουν οι σκέψεις μου και όλα αυτά τα κακά που σκέφτομαι, ξέρω εγώ, με τη μία μόλις βλέπω κάτι. Εγώ έχω πολλές αρνητικές σκέψεις, ξέρω εγώ γενικά. Να κάνεις κακό σε άλλους ή ότι ο κόσμος είναι κακός. Όχι, γενικά αυτό με όλες τις αδικίες και πώς κακά πράγματα συμβαίνουν και όλα αυτά. Έχεις ποτέ κακή σκέψη για κάποιον, να πεις αυτό θα το σου βλύσω. Θα ήταν πολύ βαρύ να κάνω κάτι σε κάποιον και να καταλάβεις. Δεν σου λέω να κάνεις, να δεις σκέψη. Νιώθω άσχημα, νιώθω ενοχικά για πολλά πράγματα που απλά τι να σου πω, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να έρθει κάποιος να βγάλει φωτογραφία. Θα βγάλουμε φωτογραφία, αλλά δεν θα είμαι τόσο hyped, ξέρω εγώ. Κατάλαβες. Έχεις περισσότερο ενοχικές σκέψεις. Ναι, 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 δεν είναι ότι θα κάνω εγώ κάτι σε κάποιον. Έκανες αυτό το διάλειμμα και μετά κάπως έκατσε και πήγες στους άλλους. Η φάση τότε ήταν ότι έρχονται τα παιδιά στην αρχή, μου λένε για το project. Τους λέω μάγες top, τέλειο ξέρω εγώ και τέτοια, αλλά εγώ δεν είμαι για τέτοια πράγματα. Να είμαι με brands και αυτά και τέτοια δεν θέλω, ξέρω εγώ. Έχω τη δουλίτσα μου, είμαι κομπλέ. Α, δούλευε τότε. Τότε δούλευα τετράωρο μεν, αλλά για τον τζαχ που ήμουν ήταν full υπερκομπλέ τα λεφτά που έπαιρνα. Ρε. Δηλαδή έπαιρνα 400 ευρώ, έμενα σε ένα σπίτι με 100. Ήμουν τόσο άνετο, φίλε. Δηλαδή δεν με νοιάζε τίποτα, ρε. Που δεν κάνω γενικά έξοδα και τέτοια, απλά θέλω να σου πω ότι. Τώρα θα μπορούσε να ζήσει πόσο... με 400 ευρώ. Τώρα αυτό που σου έλεγα πριν. Ότι κοιτάω, έχουν ανέβει λίγο τιμές. Κοιτάω, α πούμε, για σπίτια και λέω, ρε φίλε, δεν αξίζει να νοικιάσει ένα σπίτι 20-30 τετραγωνικά που αυτά μου αρέσουν και να δίνει 300 ευρώ. Καλύτερα να δώσει 400 για να πάρει ένα κανονικό σπίτι πιο μεγάλο, ξέρω εγώ. Που αυτό μετά δεν με καίει κιόλα να τέτοιο. Δηλαδή συγκατοικώ με τη φίλη μου που συγκατοικούσα τότε στο σπίτι που με. Τη Μαγδαληνή. Που είναι γενικά αδερφή ψυχή, με βοηθάει με τα βίντεο, με βοηθάει με τη ζωή. Περίμενα από τότε. Δηλαδή δούλευες 4 ώρες, έπαιρνες 400 ευρώ. Ναι, ή 5 ώρες βασικά κάπου εκεί. Ένιωθες ότι ήσουν βασιλιάς. Ενώ ότι είχες πολύ χρόνο για τον εαυτό σου. Πώς το έβλεπες? Όχι, ένιωθα ότι δεν μου λείπει τίποτα, ρε παιδί μου. Γιατί είχα τη δουλίτσα που δεν με έκαιγε ούτε από ώρες. Ήταν στο τμήμα marketing και ενός ΙΕΚ. Λίγο τμήμα marketing, λίγο μοντάζ, λίγο τέτοια πράγματα έκανα. Λίγο απ' όλα. Ήταν ότι δεν με έκαιγε η δουλειά. Μπορούσα να κάνω YouTube αν ήθελα. Και είχα και τα λεφτάκια μου που μου έφταναν με το παραπάνω, ξέρω εγώ. Μα τώρα δεν γίνεται κάποιο άτομο με
500 ευρώ, 400. Να ζήσει καν. Δεν ξέρω, μπορεί να αλλάξει και λίγο τα κριτήριά σου. Δηλαδή, είναι γι' αυτό. Δηλαδή, εκεί που έμενε, δεν θα έδινε κάποιο, νομίζω, 300 ευρώ. Ούτε και τώρα, δεν ξέρω. Ήταν. Όχι. Όταν έφυγα εγώ από αυτό, το πήρε ο ανεψιός του τύπου που το είχε για να το ανακαινήσει όλο και το έχει κάνει. Επειδή το ανακαινήσει. Απίστευτο. Αλλά ρε φίλε, και άλλα σπίτια που κοιτάω είναι χρέπια τελείως και κάνουν 300 ευρώ. Αυτό είναι το σαν. Αν δεν πήγαινε ποτέ επαρχία για να σου φύγει αυτό το άγχος, να πει, OK, που θα βρω σπίτι ότι για να γίνει με 100 ευρώ εδώ στην Κοζάνη. Ρε φίλε, όχι, δεν με πειραιά και σκέφτομαι να πάω κέντρο, ξέρω εγώ. Που δεν. Σ' αρέσει το κέντρο. Που δεν με καίει και πολύ αυτό με τις αποστάσεις, δεν με χαλάει. Αλλά και πάλι μου αρέσει έτσι το κεντράκι, λίγο έτσι βαβούρα, το να κατεβαίνω κάτω στο σπίτι να έχω τα πάντα. Που και πειράζει βασικά εκεί που είμαι τώρα. Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Θεσσαλονίκη θα πήγαινα αν δεν δούλευα εκεί που δουλεύω τώρα. Πρώτη φορά Θεσσαλονίκη πήγαμε τα παιδιά με τους άλλους που κάναμε το 24ωρο στο αμάξι. Don't try this at home. Δεν είχα ιδέα από Θεσσαλονίκη. Γενικά δεν είχα ιδέα από πολλά πράγματα έξω από την Αθήνα, γιατί δεν βγαίνω. Και τις τελευταίες δύο φορές που πήγαμε με μπάμι είχα φίλε καταχαρή. Ρε. Λέω μα καλά, είναι τέλεια εδώ. Ξέρω γιατί δεν μένω εδώ. Στη δουλειά που είμαι έχω γίνει 8ωρο από έτσι ψιλοφλού που ήμουνα. Μου αρέσει φουλ το κλίμα, είναι τέλεια, αλλά τα παιδιά εκεί είναι από τις δουλειές δηλαδή που λέω μακάρι να πάει καλά και να είμαι εκεί και είναι top. Είναι το μόνο πράγμα που με κρατάει. Ναι, 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 εκεί. Που έχεις κάνει και το If You Know, ναι. You Know. Καλώς ήρθατε στο If Know. Εκεί πέρα. Πώς θα συνεχίσουμε. Θα δούμε. Γιατί έχει πάρει κάτι views τελευταία. Αυτό έχει. Πήρα τηλεφώνημα από το αφεντικό και μου λέει τι γίνεται, πήραμε views. Τελευταία, ναι, έχει μου πάρει. Έχει απογοητευτεί λίγο. Ναι, δεν έχει πάει καλά στην αρχή, αλλά τελευταία έχει πάρει τα πάρα. Λίγο το μοντάζ εμένα. Ήταν μεγάλα μωρέ εκείνα τα βίντεο. Ήταν άλλη φάση. Εγώ είχα συνηθίσει το YouTubeικό. Τώρα τι είναι αυτό, μία ώρα επεισόδιο που ήταν στην ουσία μία μισή ώρα. Δηλαδή ήθελε πολύ κόψουμε. Τα επόμενα θα είναι καλύτερα. Μην αγώνει άμα γίνουν. Μπορεί να μην είσαι βέβαια host. Όχι, εγώ. Θα δούμε. Θα πάρω τηλέφωνο το αφεντικό να το πω άμα είναι. Το καλό με αυτήν είναι ότι κάνουμε ρε φίλε παραγωγές, έτσι events, εκδηλώσεις στο ΑΚΑ, στο Νιάρχο και τέτοια. Πας κάπου σε ένα χώρο άδειο τελείως, το στείνεις σε μια μέρα, κάνεις μια εβεντάρα με 500 άτομα, ξέρω εγώ, με κόσμο να σε βλέπει online. Το ίδιο βράδυ βασικά το ξεστήνεις όλο, το κάνεις πάλι όπως ήταν πριν. Λες φίλε, ποιος είμαι, ξέρω εγώ, νιώθω κάπως έτσι. Οπότε αρέσει να στείνεις το χώρο. Είναι νομίζω πολύ ωραίο και είναι επίσης πολύ ωραίο το κλίμα. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι απλά μια εταιρεία παραγωγής που θα μπορούσε να δουλέψει την κάθε μία. Έχω ταιριάξει πολύ με τα παιδιά, γι' αυτό το πιστεύω ότι. Είναι και είναι νέα ωραία ομάδα, ενώ είναι όλοι νέοι και το αφεντικό είναι νέο. Αυτό δεν είναι τίποτα boomers, βλάκες, ρε φίλε. Okay, anyway, να πάμε τότε που ήσουν στο 4ωρο και ναι, σου ήρθαν για τους άλλους. Τι λέγαμε τότε. Α, ναι, για τους άλλους. Έρχονται τα παιδιά να μου πούνε για τους άλλους. Λέω πολύ ωραία παιδιά, αλλά δεν είναι για μένα αυτά τα πράγματα. Βρείτε κάποιον άλλο. Που τότε κάνετε ένα project που ήσασταν 4 YouTubers σε ένα μεγάλο σπίτι. Συγκατοικούν YouTubers. Τι ιδιαίτερο έχει αυτό το σπίτι. Ήταν το πρώτο YouTube House στην Ελλάδα. Ήταν το πρώτο YouTube House. Έμεναν YouTubers, γινόταν content εκεί μέσα. Ήταν σκοπό αυτό. Ενώ κάναμε μεμονωμένα βίντεο καθένα στο κανάλι του, να ενωθούμε για 4 κανάλια, να φτιάξουμε ένα κανάλι από το 0, να το κάνουμε ένα χρόνο και να δούμε πώς θα πάει. Και για τότε που το YouTube δεν ήταν ακόμα τόσο ανεβασμένο. Ναι, ναι, ναι. Τότε έγινε το μπαμ, ας πούμε. Να σκέψουμε τις εταιρείες για πολύ καιρό πηγαίναμε και προσπαθούσαμε να τους μάθουμε τι είναι αυτό το πράγμα και πώς θα γίνει, ξέρω εγώ. Τους είχα πει όχι. Ήταν στην αρχή να γίνει με έναν άλλο YouTuber αυτό. Δηλαδή πήγαινα κανονικά με το άλλο το παλικάρι, κανονικά σε meetings και τέτοια, το μιλάγανε και αυτά. Εν τέλει κάτι έσπασε με το φίλο και ξανά ήρθανε σε μένα και τους λέω άντε πάμε, ρε, και τι γίνει, ξέρω εγώ. Θα τα ασκήσουμε όλα, θα τα κάνουμε, ξέρω εγώ και τέτοια. Είχες την ιδεολογία ότι θες να μένεις σε μικρό σπίτι να κάνεις απλή ζωή και σου φάνηκε δύσκολη μετάβαση ή δεν ήταν απαραίτητα αυτή η σκέψη σου. Τι δυσκολεύτηκες να μπεις σε αυτό το project. Δεν ήταν τάν δύσκολη μετάβαση. Εγώ ρε φίλε το έβλεπα σαν άλλο σκαλοπάτι στη ζωή μου. Ότι ας πούμε λίγους μήνες πριν εγώ είχα πει στον εαυτό μου ότι εντάξει ωραία ήταν το YouTube, αλλά δεν θα ζήσω ποτέ από αυτό, ξέρω εγώ. Γιατί όντως δεν κατάφερα να έχω χορηγίες, δεν μπορούσα να το κάνω. Όντως μας μονετάζει όλο αυτό. Ναι, αλλά ήταν μια φορά στο τόσο. Οπότε λέω ωραία, θα έχω τη δουλίτσα μου, τη side και θα έχω και στο YouTube ό,τι κάνω και ό,τι πιάνει και να είμαστε καλά. Οπότε ήρθαν τα παιδιά και μου το γασίμισαν όλο αυτό, ρε φίλε, κατάλαβες. Γι' αυτό τους είχα πει στην αρχή. Όχι. Και μετά μου το λέγανε, είχα γούσταρα πάρα πολύ, ρε φίλε. Γιατί γενικά σαν ιδέα ήταν full top και ήταν full και παρά, γαμάτο. Ήταν φίλοι μου, ναι, εντάξει. Και γενικά δεθήκαμε πάρα πολύ όσο το χτίζαμε όλο αυτό. Που μετά δεν γινόταν να μην το κάνουμε. Στην αρχή δεν μας έκλεινε καμία εταιρεία. Είχαμε εταιρείες που λέγανε πρέπει να φτιάξει πρώτα την εταιρεία. Για να φτιάξει την εταιρεία πρέπει να κλείσει το σπίτι. Οπότε βάλαμε όλο κεφάλαιο. Ό,τι είχαμε μαζέψει, ξέρω εγώ, από τις ζωές μας, βάλαμε κεφάλαιο. Νοικιάσαμε βίλα. Δώσαμε έτσι 15K για ένα όνειρο που είχαμε, ξέρω εγώ. Φτιάχνουμε εταιρεία, βάζουμε την έδρα, πάμε στην εταιρεία που μιλάγαμε. Σου λέμε, έλα, τα έχουμε όλα. Αλλά λέει, πέρασε η καμπάνια. Και έχουμε μπει σε μια βίλα, έχουμε βάλει όλο μας το budget και λέμε, ωραία. Μπήσαμε τα κανάλια μας, τι κάνουμε. Και τρέχουμε σαν τους σκύλους, βρίσκουμε άλλα brands, ξέρω εγώ, το χτίζουμε. Και αυτό έγινε, ρε φίλε. Δηλαδή, το τι πήραμε από εκεί, δεν σου λέω για το πόσο δεθήκαμε και τι σχέση κάναμε με τα παιδιά, εντάξει. Είχε άγχος. Ναι, ρε, άπειρο. Άπειρο. Αλλά μάθαμε πάρα πολλά πράγματα, κάναμε πάρα πολλές δουλειές. Δεν σου λέω απλά για μοντάζ και βιντεογραφία και σενάριο και από αυτά τα κάνεις έτσι κι αλλιώς.
Κάναμε δουλειές τύπου λες και είμαστε, δεν ξέρω, ρε φίλε. Τα πάντα, τα λογιστικά, να μιλάμε με εταιρείες, να κάνουμε το marketing, να πηγαίνουμε για τα meetings, να είμαστε παντού, να κάνουμε τα πάντα. Με όλα αυτά που κάναμε και πολύ αντέξαμε. Κατάλαβες, δεν έπαθε κανείς κανένα mental breakdown, ξέρω εγώ κι απλά. Οπότε κάποιος ήταν φορτισμένος, φαντάζομαι πήγαινε λίγο, υποστηρίζω άλλος για να μην. Αυτό, ναι, ναι, ναι. Έμεινε κάτι από αυτό, από κέρδος εννοώ. Εκτός από το content που ήταν super. Από κέρδος νομίζω ότι τα βγάζαμε και τα δίναμε. Αυτή ήταν η φάση. Δηλαδή ήταν πολύ Mr. Mistake. Ότι ωραία, παιδιά, πάμε να κόψουμε αυτό το budget για αυτό το βίντεο και να πάνε όλα στο άλλο βίντεο που θα κάνουμε. Οπότε ουσιαστικά βγάζατε το κόστος διαβίωσής σας σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Σκέψου δηλαδή να ανήκει 3.000, ξέρω εγώ, και όσα έξοδα συντηρήσει έχουν όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Είναι αρκετά. Ενώ ρε, παιδί μου, πληρώνετε τα φαγητά σας, τις εξόδους σας, αυτά τα πληρώνετε για εκείνο το χρονικό διάστημα. Καλά, εντάξει, ναι, αυτό φαντάζομαι να μην το λέγαμε. Έχουμε μια πισίνα και να ήμασταν. Θα φάμε τόσο σήμερα, δεν πειράζει. Όλα καλά. Δεν είχατε στο μυαλό σας ότι α, θα βγάλει ο καθένας από αυτό. Ήταν τελείως πειραματικό. Ήταν αυτό που λέγαμε στην αρχή, πάμε για ένα χρόνο να κάνουμε αυτό το project. Δεν είχαμε ιδέα τι θα γίνει. Δηλαδή και μόνο που ξεκίνησε, που ήμασταν full τέλειοι, ξέρω εγώ, γαμάτι εμείς για εμάς. Λέγαμε καλά, μπράβο μας. Το καταφέραμε ενώ μας είχαν ακυρώσει, ξέρω εγώ, η εταιρεία. Εγώ το σκέφτομαι, ρε παιδί μου, ότι άμα ξαναγίνει κάτι τέτοιο, πώς θα είναι πιο sustainable να το πω. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να υπάρχει και ένας λογαριασμός που θα πεις, OK, θα βάζουμε και αυτά τα λεπτά στην άκρη, ώστε ναι, για 6 μήνες άμα... να έχουμε μια οικονομική άνεση, ας πούμε, να μπορούμε να σκεφτούμε κάτι άλλο ή να μείνει κάτι για μετά. Ήταν το πώς χτίζαμε εμείς τα βίντεο και ότι δεν ήταν ο σκοπός μας. Γινόμαστε άλλοι και τώρα για όλη την υπόλοιπη ζωή μας θα είμαστε μαζί, μια οικογένεια. Εντάξει, θα μπορούσα να μαζέψω ο καθένας για τον δηλαδή, αυτό. Ήδη το ότι το κάναμε, ας πούμε, 2,5 χρόνια. Εγώ από ένα σημείο και μετά ήθελα να το εντάξει, ρε παιδιά, ωραίο ήταν. Τα κάναμε όλα, ρε φίλε, αυτά που θέλαμε. Θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να μαζευτεί ένα χι ποσό για να όταν έβγαινε από το project να πει, OK, έχω αυτό το κεφάλαιο τώρα, τι θα κάνω. Εντάξει, εννοείται ότι ο καθένας είχε τα δικά του τα μπραντικά και αυτά. Okay. Έκανε έτσι κι αλλιώς ο καθένας τι ήθελε, είχε την κάβα του. Τώρα εγώ σου λέω ότι από project-project είχε ο καθένας τις δουλειές του έτσι κι αλλιώς. Τα λεφτά του project τα γυρνάγαμε στο project, αλλά ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι με όλο αυτό. Δηλαδή και τότε με τους κορονοϊούς και με αυτά, το να μπλέκαμε πάλι σε μια λούπα, να ψάχνουμε, να κάνουμε από εδώ για να βγάλουμε full extra παραγωγές, ενώ όλοι οι υπόλοιποι δεν κάνανε τίποτα, ρε. Δεν υπήρχε YouTube τότε, είχαν σπάσει όλοι. Και λέμε εμείς ώρα θα συνεχίσουμε να δούμε χιλιάρικα έτσι, θα τα πετάμε. Ξέρω εγώ, τι θα τους κάνουμε πια στους. Μάλιστα. Και φάς. Τώρα που όταν έφυγες, ξεκίνησες δουλειά κατευθείαν, ναι, τι έκανες. Φίλε, μόλις ξεκίνησα πραγματικά δεν ήθελα, όχι δεν ήθελα YouTube, δεν ήθελα να βλέπω, ρε. Είχαμε δει τόσο πολύ, είχαμε κάνει τόσο brainstorm για τα πάντα, ξέρω εγώ, για ιδέες, για ένα χρόνο μπροστά βίντεο, ξέρω εγώ. Είχαμε κάτι απίστευτα ξελάκια που πραγματικά δεν ήθελα άλλο. Δεν ήθελα άλλες ιδέες, δεν ήθελα άλλο YouTube, δεν ήθελα τίποτα. Οπότε έπιασα πάλι μια κανονική δουλειά. Τηλεφωνήτρια. Ναι. Τηλεφωνητή με λες κιόλας. Εντάξει. Άμα θες. Τώρα επειδή πάω στα νύχια μου, εντάξει. Ήμουν εκεί, είναι τηλεφωνητής. Φούλα αστεία δουλειά. Γέλαγα πάρα πολύ, ξέρω εγώ, από μέσα μου. Και ήμουν και στο chat με ένα στιγμή και μετά επειδή έγραφα full γρήγορα. Και ήταν πολύ αστείο, είχε full content, ξέρω εγώ. Αλλά εντάξει, σίγουρα άξιζα παραπάνω από αυτό. Οπότε λέω εντάξει, καλό ήταν αυτό. Μετά πήγα στην άλλη την εταιρεία παραγωγής. Και σιγά σιγά μου ήλειψε πάλι αυτό με τον κόσμο. Δηλαδή... Πώς είναι που έχεις 8 ώρη δουλειά και έχεις προσπαθείς να ανεβάζεις και κάθε εβδομάδα, τον βάζεις κάθε εβδομάδα τώρα βασικά. Είναι θεωρητικά 8 ώρες δουλειά, γιατί σε μια εταιρεία παραγωγής μπορεί να είναι. Μπορεί να μην δουλεύεις κάθε μέρα. Ναι. Μπορεί να δουλέψεις 15 μέρες ένα μήνα, 10 μέρες. Αλλά αυτές τις 10 μέρες θα δουλέψεις πολύ. Γιατί θα στήσεις ένα event, θα το μοντάρεις όλο, θα το τραβήξεις όλο, θα είναι ακραίο. Μετά για 10 μέρες μπορεί να κάθεσαι, να μην κάνεις τίποτα. Οπότε κάπως το βρίσκω το χρόνο μου και γυρνάω βίντεο και τέτοια. Αλλά και πάλι δεν είναι ότι το έχω. Α, πρέπει να ανεβάζω συνέχεια και αυτά. Έχω βάλει εγώ με τον εαυτό μου αυτό το challenge ότι κάθε Δευτέρα θα ανεβάζω βίντεο. Ενώ ποτέ στη ζωή μου δεν είχα πρόγραμμα στο κανάλι ποτέ. Και το έχω βάλει πιο πολύ για μένα για να, άμα με πιέζω, μπορώ να το κάνω. Είναι σαν τα deadlines που βάζει, ρε παιδί μου. Ότι αν έχω να βγάλω ένα βίντεο σε ένα μήνα, θα το κάνω τις τελευταίες 5 μέρες. Αν έχω 5 μέρες να το βγάλω, θα το βγάλω, κατάλαβες. Τα νύχια τα βάφεις ακόμα, ε. Ναι, από τότε με το hack. Έχεις κάνει και εκείνο το βίντεο που έχεις μπει στο με βαμμένα. Που έβαφες τα νύχια σου εκεί, live. Ναι. Και σε βρίζαν όλοι. Ωραία, πού είσαι! Αυτό το βίντεο, ας πούμε, ήταν Κυριακή βράδυ. Δεν είχα προλάβει να κάνω βίντεο γιατί έτρεχα με τη δουλειά. Και είναι Μαγδαληνή. Η συγκάτοικος που λέγαμε, μου λέει είναι σε φάση. Ήθελε να μπει ο ΜΕ αυτή έτσι να τρολάρει, δεν ξέρω και εγώ τι. Και μου λέει, μια που δεν παίρνουμε, δεν κάνει κανένα βίντεο. Απλά που θα σε κράζουν, θα σε λένε που σου. Και λέω, μια που θα μπω, δεν βάφω και τα νύχια μου. Και πήγε πολύ καλά αυτό, εντάξει. Δηλαδή, από τη μία γελάω με τις αντιδράσεις του κόσμου, από την άλλη είναι λίγο λυπηρό. Γιατί πιστεύεις ότι νιώθουν φόβο εκείνη την ώρα, γιατί κάπως έτσι. Δηλαδή, δεν το έχουν συνηθίσει και είναι η πρώτη αντίδραση που του βγαίνει. Γιατί... Ωραία, έτσι έχουν μάθει, ξέρω εγώ. Δηλαδή, δεν γεννήθηκε κανείς και μισούσε τα βαμμένα νύχια ή
ή τους ομοφιλόφιλους ή δεν ξέρω και εγώ τι. Έχουν μεγαλώσει έτσι, το βλέπουν ότι αυτό είναι γυναικείο, άρα είναι κακό, άρα δεν ξέρω, κατάλαβες. Σίγουρα ο κόσμος δεν έχει στο ίδιο, όχι όλος ο κόσμος, δεν έχει στο ίδιο επίπεδο τους άντρες με τις γυναίκες ή τους γκέι με τους straight άντρες. Οπότε με το να δει ο άλλος τα νύχια σου λέει, αυτό σίγουρα δεν είναι σαν τους φίλους μου που είναι straight, γιατί δεν έχω τα νύχια του. Είναι σίγουρα άδερφε. Λες και θα είχε κάποια διαφορά κανονικά. Πολλοί άνθρωποι είναι λίγο, ότι έχουν συνηθίσει να κάνουν αυτά τα πράγματα, να τα έχουν όλα σαν κουτάκια, να είναι έτσι. Οπότε όταν βλέπουν κάτι που δεν έχουν συνηθίσει, λένε, τι έγινε εδώ, οπότε τους γίνει έτσι η αντίδραση. Και είναι αστείο αυτά, όλες οι αντάξεις που λένε. Δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα σε αυτά που μπορεί να ευσταθήσει. Δεν γίνεται κάπως. Δηλαδή, ας πούμε για το δεν είναι φυσιολογικό να βάφει τα νύχια σου. Που δεν είναι φυσιολογικό να βάφει κανείς τα νύχια του. Τι, κατάλαβες. Εντάξει, δηλαδή. Και το φυσιολογικό είναι άλλο για αυτόν, άλλο για. Ναι, και ότι. Πόσο φυσιολογικό είναι για τις φυσιολογικό γυναίκες, είναι να είμαστε στις σπηλιές και να τρώμε. Ναι, κατάλαβες. Ναι. Να μην έχουμε ίντερνετ, δεν είναι φυσιολογικό. Ναι. Είναι πολύ αστείο. Αλλά ναι, δεν μπαίνεις, δεν μπορείς να συζητήσεις με αυτά τα άτομα. Με τους γύρω σου εννοείται. Άμα δεις κανένα στον κύκλο σου να πει κάτι περίεργο, το πιάνεις και του μιλάς. Του λες, μπρο, μπογιά είναι. Αυτό ο οδηγός έχει μπογιά. Αυτό τον έχει μπογιά. Δεν είναι κάτι. Άμα σε ενοχλεί αυτό το πράγμα, βρες το μόνος σου. Εσύ ήσουν πάντα έτσι. Δηλαδή με το βάψιμο στα νύχια, πώς σου ήρθε να το κάνει. Δηλαδή παλιά, μήπως. Το βάψιμο στα. Καλά, σίγουρα δεν ήμουν έτσι. Ναι. Δεν θα ήμουν τόσο ανοιχτός με το βάψιμο στα νύχια. Βασικά είχα δει κάποιους τραγουδιστές να το είχαν και μου είχε φύγει λίγο το ότι δεν το έχουν μόνο γκέι. Που δεν ξέρω γκέι άτομα να βάφουν νύχια. Στο YouTube με τα beefs. Γιατί θυμάμαι το τέστο στους άλλους. Είχατε κάποια beefs με τον Χαγιάτε, τον Τζακ Λόπ. Είχαμε πολύ κόσμο. Είχατε και άλλους εκτός από αυτούς. Εντάξει, είχαμε και κάποιους που δεν αξίζει καν να αναφέρει το όνομά του, ρε παιδί μου. Αυτό πώς αλλά... το. Και του Τζακ Λόπ, βασικά το ίδιο είναι. Το ότι τον αναφέρει εδώ πολύ. Αλλά ναι. Είχε και άλλα beefs. Είχε με τον Παναγιώτη, τον Μίλα. Απίστευτο τον beef αυτό, τι πάρα μου. Φίλε, το πώς έσκασε αυτό. Γενικά το πώς κάγανε τα beefs σε μένα. Είχα πάει στο σπίτι του Παναγιώτη του Μίλα. Ναι. Μιλήσαμε λίγο και πήγα να δω τι παίζει και δεν μου φάνηκε κάτι πολύ περίεργο και ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε πολύ τα σκυλιά. Στο μυαλό μου δεν τον είχα για τέτοιο. Δεν έβλεπα γενικά για τη δράση του αυτό που κάνει. Τον ήξερα και πιο παλιά με τη μηχανή που έχει. Εσένα δεν σου άρεσε ότι μίλησε με τον Άδωνη. Η φάση ποια είναι. Ότι εγώ είχα κάνει ένα story και λέω παιδιά, πείτε μου, φιλοζωικές ή άτομα να συνεργαστώ που μπορούν να με βοηθήσουν με τον project που θέλω να κάνω με τα σκυλιά. Και σου είπαν το Μίλα. Και μου στείλανε πάρα πολύ τον Παναγιώτη Μίλα. Από την αρχή. Οπότε αμέσως μόλις κάνω αυτό το story, κάνω και ένα δεύτερο που λέω ευχαριστώ όσου μου λέτε τον Παναγιώτη Μίλα. Δεν θέλω να είστε καλά γιατί συνεργάζεται με τον τέτοιο, με τον Άδωνη. Μήπως δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. Μα έπρεπε να δώσω ένα λόγο γιατί μετά όσοι μου στείλανε θα μου λέγανε γιατί δεν το κάνεις. Ναι, αλλά έτσι ξεκίνησε τον beef όμως. Δεν ξεκίνησε έτσι τον beef. Είναι άλλο. Σαν το... αφορμή, ας πούμε, πώς να το πω. Εγώ είχα πει ότι συνεργάζεται με τον Άδωνη. Και ο Τζακ Λεό που είπε στο Μίλα ότι δεν θέλω εγώ να συνεργαστώ με τον Μίλα γιατί ο Μίλα είναι με τον Άδωνη. Κάτι τέτοιο, ότι υποστηρίζει τον Άδωνη, κάτι δεν θυμάμαι. Ότι σε φάση είναι με την Ουδού. Ενώ ο Μίλα σε μυαλό του έχει πολύ ξεχωριστό ότι εγώ δεν υποστηρίζω κανένα κόμμα, το κάνω αυτό μόνο για τα ζώα και όλα αυτά. Ο Μίλα έχει πολύ ξεχωριστά στο κεφάλι του το ναι. Υποστήριξη με το συνεργάζομαι. Και εγώ είπα συνεργάζεται. Γι' αυτό το είχα πει έτσι. Γιατί με σκοπό ότι αν το άκουγε ο Μίλα θα καταλάβαινε ότι α, συνεργάζομαι με τον Άδωνη, δεν πάει τον Άδωνη. Δεν έχει να κάνει με πολιτικά. Έχει να κάνει με τον Άδωνη, είναι ο Άδωνη δερμακά. Κατάλαβε, είναι σαν να γίνει υπουργό ο Τζακ Λόπ. Δεν θα έχει σημασία σε ποιο κόμμα θα πάει. Δεν θα θέλω να συνεργαστώ με ποιο άτομο. Κάνουν κάτι μαζί. Το είχε πάει μετά στα κομματικά ότι εγώ δεν είμαι κανένα κόμμα και θα το δείξω και θα το κάνω και ήταν πολύ αστείο όλο αυτό. Ήταν πολύ αστείο γιατί εγώ δεν ήθελα να κάτσω να το κάνω, ρε φίλε, πραγματικά. Γιατί πώς έκανε κάθε μέρα 3 ώρες live. Με έκραζε φουλ που στέλνανε μηνύματα ότι α, το σκυλί το κακοποιεί, θα το στείλει πίσω σε κλουβί. Αυτό με το project με το σκυλί ήταν δύσκολο, Ναι, ρε φίλε, πάρα πολύ. Τον Dyson, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε καν να σηκωθεί στα πόδια του. Δεν το περίμενε. Και ήταν δύσκολο όταν έγινε έτσι. Γιατί αυτό που έγινε, έγινε μόλις ξεκίνησα το project. Και... μετά σου ήταν δύσκολο να δώσει το σκυλί. Δεν γινόταν να δώσω το σκυλί από τη στιγμή που δεν είμαι άτομο εμπιστοσύνη. Είχα πάρει το σκυλί ξεκάθαρα για τα views και για να το γυρίσω πίσω σε κλουβί. Αυτό ήξερε το κοινό από ένα σημείο και μετά. Η πλευρά του Μίλα και του Τζακ Λόπ, κατάλαβε. Τα κατάφερε όμως το τέλος να το δώσει τον Κρόνο. Ναι, ρε φίλε, αυτό μετά από 7 μήνες είναι με μια κοπέλα με τη Φωτεινή. Βλέπω τα στοράκια τη κοπέλα και είναι τόσο γλυκούλη και αγαθούλη έτσι. Αυτό ο γίγαντα. Άρα εντάξει, πήρε 7 μήνες, δεν πήρε μία εβδομάδα. Okay. Ναι, όχι, πήρε και ένα φίλε, αλλά έγινε σωστά. Είναι ευτυχισμένο το σκυλί. Αυτό έχει σημασία, κατάλαβε. Δεν είχε σημασία. Πολύ προσωπικά τα μπίβει. Δηλαδή, μήπως δεν χρειαζόταν όλο αυτό. Αν δεν έδωνε και εσύ την απαραίτητη προσοχή, μήπως μπορούσε να αποφευχθεί αυτό. Άρχισα πάρα πολύ να βγάλω την απάντηση με το τι γινόταν. Δηλαδή, είχα κάθε μέρα το Μίλα να βγάζει, να βγάζει, να βγάζει. Έχει κάνει και με τον 2J τα πρόβατα. Αυτό ήταν πριν 10 χρόνια, ρε φίλε. Α, 2J! Είσαι υπέροχο!
έκδοση. Μας αρέσει γενικά λίγο το τράμα. Δεν το έλεγα, ρε μπρο. Αλήθεια. Δηλαδή, απλά βαριέμαι αυτό που έρχεται όταν κάποιος θα με κράξει. Οπότε εμένα είναι περισσότερο ότι θες να πεις την άποψή σου. Ναι, εμένα δεν με νοιάζει η γνώμη που έχει κάποιος για μένα και με κράζει. Να είναι καλά, να κάνει τη φάση του. Το θέμα είναι όταν αυτό το άτομο θα δημιουργήσει, ξέρω εγώ, ένα κοινό μεγάλο που αυτό το κοινό μεγάλο θα κάνει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Και αν έχει 5-10 τάκες να γράφονται συνέχεια στα βίντεό σου για χρόνια, μετά είσαι το πράγμα. Είναι όπως με τους άλλους, με την αλλαγή του YouTube, τη ρημάδα και με όλα αυτά. Ότι ξεκίνησαν να μας γράφουν σε κάθε βίντεο, α, με αυτό το βίντεο αλλάζει το YouTube, α, με αυτό το βίντεο αλλάζει το YouTube. Για 2 χρόνια μας γράφαν αυτό. Επειδή δεν βγήκαμε ποτέ να πούμε, ρε παιδιά, απλά βίντεο κάνουμε. Κατάλαβες. Σου πω, τώρα που έχεις δει και πώς είναι να είσαι εργαζόμενος σε μια εταιρεία και πώς είναι να το τρέχεις μόνος σου YouTube, ποια είναι τα θετικά του να είσαι εργαζόμενος κάπου με το να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας? Εντάξει, το ένα είναι το κλασικό με τον ελεύθερο επαγγελματία, ότι είσαι το αφεντικό του εαυτού σου. Αλλά το αρνητικό είναι ότι δουλεύεις όλη μέρα, αν θες, ας πούμε, ή δουλεύεις όσο θες. Αλλά αυτό θα έχει αντίκτυπο στο κέρδος σου μετά. Εγώ, ο λόγος που έχω αυτό το πράγμα, το δουλειά και YouTube, είναι γιατί όταν ήμουν στην περίεργη φάση που ήμουν, τέλος πάντων, ό,τι χορηγία και να μου ερχόταν, με ό,τι brand και να έχει να κάνει, θα την έκανα. Δεν έκανα ποτέ κακή χορηγία τύπου να προωθήσω κάτι που ήταν όντως κακό, αλλά ό,τι και να μου ερχόταν, όντως θα το έκανα, γιατί είχα ανάγκη τα λεφτά. Δεν θέλω να είμαι ποτέ σε αυτή τη φάση. Να κάνω κάποια χορηγία, να υποστηρίξω κάτι, να... με ποια εταιρεία, ας πούμε, επειδή α, θα θέλω 1000 ευρώ, ξέρω εγώ. Θέλω να είμαι εγώ, οι απόψεις μου να είναι δικές μου και ό,τι βγαίνει στο κανάλι μου να είναι επειδή εγώ θέλω και το έχω πει, ρε παιδί μου. Την άλλη, όμως, δεν έχεις και απαραίτητο support έτσι. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις έξοδα. Είναι ό,τι κάνεις εσύ. Είναι ό,τι κάνω εγώ και ναι, είναι. Δεν μπορείς να πληρώσεις ένα χορηγό. Χωρίς budget, ας πούμε, ναι. Και τέτοια. Καλά, δεν θα ψινόμουν πολύ. Αυτή τη στιγμή που τα προλαβαίνω, δεν θα ήθελα κάποιος άλλος να βάλει χέρι, γιατί το δικό μου το μυαλό ξέρει τι θέλω να βγάλω από το βίντεο. Και το βλέπω έτσι ξεχωριστά, γιατί αυτό δεν θέλω να γίνω κάτι που πήγα να γίνω. Έκανα κάτι χορηγία, ας πούμε, 3 χιλιάρια και λέω, σίγουρα το κάνω. Ενώ τώρα δεν με νοιάζει. Μου στέλνει, ας πούμε, για κάποια πράγματα και λέω, ρε φίλε, δεν θέλω να διαφημίσω Coca-Cola. Τι να κάνω, ξέρω εγώ. Αυτό έχω τα βιοποριστικά μου, είμαι κομπλέ, δεν με νοιάζει κάτι. Οπότε γενικά έχεις λιγότερη πίεση, ας πούμε. Ναι, ρε, ναι, μα γι' αυτό έγινε ξεκάθαρα. Γιατί θα έμπαινα σε μια λούπα ότι α, πρέπει να βγάλω λεφτά. Ναι. Δεν με νοιάζει να βγάλω λεφτά από το YouTube. Κάνω τι θέλω, είναι το χόμπι μου, ξέρω εγώ. Και όσο το είχα έτσι, ρε φίλε, και παλιά ήταν το ότι το έκανα και το ευχαριστιόμουν. Πάω δηλαδή τώρα στο Σύνταγμα, κάνω βίντεο και το γουστάρω. Βλέπω κόσμο και γουστάρω. Αλλιώς δεν έχεις λόγο να πάω. Ενώ άμα έκανε ένα sponsor έτσι πολύ συγκεκριμένο και τέτοιο, θα το έκανα έτσι. Θα το πίεζα πολύ να γίνει, κατάλαβες. Μπορεί να μην το ήθελα πραγματικά, αλλά να έπρεπε να το κάνω. Θα ξανά κάνεις ποτέ σε 5 χρόνια, λέμε τώρα, το YouTube full time ή κάτι αντίστοιχο. Ρε, κάτι μπορεί να γίνει και το αν πιάσει το κανάλι μου, ας πούμε, και απλά πηγαίνει καλά. Και βγαίνει ένα καλό budget, δεν μπορώ να το ξανακάνω. Αλλά δεν είναι, κατάλαβες, δεν βάζω αυτό σαν στόχο. Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Κάνω και τα δύο και ό,τι πιάσει, ό,τι πάει καλά, το συνεχίζω. Από τη στιγμή που είμαι σε μια δουλειά που μου αρέσει. Ναι. Δεν κυνηγάω τίποτα, ας πούμε. Εσένα, πώς σου φαίνεται η φάση με το YouTube? Θα συνεχίσει να κάνει podcast στην υπόλοιπη καριέρα σου? Σίγουρα κάποια στιγμή θα το εξελίξω σε κάτι άλλο. Θα μ' άρεσε έτσι να είμαι σαν τον Αρναούτογλου να παίζει μουσική. Αυτό σκέφτηκα. Ότι θα είσαι ο Tonight Show έτσι, με μια cringe μπάντα στην αρχή να τραγουδάει. Καλά, όχι, δεν είναι και εμένα αυτός ο στόχος μου γενικότερα. Αλλά ναι, δεν είναι ότι θα το έκανα για όλη μου τη ζωή ή δεν θα το έκανα. Σου λείπουν τα παλιά τα βίντεο. Τι ερωτήσει του δρόμου. Όχι τα ερωτήσει, τα πιο παλιά, τα σκηνοθετικό τέτοια που έκανα. Κάνω. Λίγο τα κουρελιάζοντα, λίγο τα γυρνώντα, λίγο έτσι. Κοίτα, έχω τώρα δουλεύουμε και μια ταινία μικρού μήκου. Σαν το άλλο με την κλιματική αλλαγή. Δεν μας προσέχουν και τους δύο. Δεν είσαι εμπιστοσύνη. Ναι, που δεν θα παίζω καθόλου εγώ όμως. Οπότε βάζω και το σκηνοθετικό μέσα. Έχουμε και τα ξενοδοχεία που είναι, έχουν και αυτά λίγο. Το από αυτά, το ψηρά. Δεν έχει διαβατήριο, θα πρέπει να μου πει. Θες να δώσει ένα μήνυμα στον Καρπούζη για αυτή τη σειρά? Ναι, Καρπούζη, ας τα ψέματα, τη δουλεύει για την ΠΑΜ. Ξέρουμε ότι ξύνεσαι. Πήγαινε για ξενοδοχεία. Καρπούζη, είναι πολύ ωραίο αυτό με την ΠΑΜ που κάνεις. Εννοείται. Αλλά να βρούμε 3 μέρες να γυρίσουμε ένα επεισόδιο. Είμαστε φαν της ΠΑΜ, να το πούμε αυτό. Ναι. Είμαστε μπάμιες. Μπάμιες. Εγώ δεν το λέω έτσι, δεν μου αρέσει αυτό. Πώς το λες? Όχι, ρε φίλε. Μπαμίτες. Θα κάνουμε τον μπαμίτες, δεν σου κάνει όπως με μύτες. Όχι, ρε φίλε. Είμαστε φίλαθλοι της ΠΑΜ, να το πούμε έτσι. Καλό. Φίλαθλος ΠΑΜ. Κάνα τσαλιντζάκι δεν μου έχεις εμένα. Ναι, ήταν αυτό με τις κοντομπουκές. Να δούμε πώς θα το έπαιρνες. Εντάξει, μάλλον. Αυτά άμα το έκανες όντως, γυρνάγαμε τσακώθηκα 3 σήμερα. Γιατί εντάξει, έχει τύχει κάποιες φορές να φάω κάτι που τελικά δεν ήταν. Και στη Θεσσαλονίκη έγινε αυτό με ένα κολαμπολάγαζο που πήγαμε. Α, ναι. Συμβαίνει δηλαδή αυτό. Εντάξει, 2 φορές μου έχει συμβεί. Εντάξει, δεν νιώθεις πολύ καλά. Από τη στιγμή που δεν φταίσαι, μπορείς να κάνεις κάτι. Τώρα σου λέει μια πατάτα. Κατάλαβες ότι θα φας μια πατάτα που θα έχει βούτυρο κανονικό αντί να έχει. Α, τόσο σκληροπυρηνικό είσαι εσύ. Α, ναι, τι εννοείς. Να τρώγα κρέας και να μην το καταλάβαινα. Θες να κάνεις μια τελευταία ερώτηση? Εγώ χαίρομαι, ρε φίλε, απλά.
απλά έτσι σε βλέπω, νομίζω ευτυχισμένο, νομίζω σε καλά, οπότε αυτό έχει σημασία. Εντάξει, τώρα ευτυχισμένο είναι λίγο πολύ. Ναι, είναι πολύ μεγάλο. Εντάξει, είμαι καλά. Έχει στιγμές ευτυχίας τουλάχιστον, θεωρώ. Ναι, όπως αυτή που ζούμε τώρα, που τα λέω με τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Τέλεια, χαίρομαι, λοιπόν, πολύ, χαίρομαι πολύ. Κωνσταντίνο, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στο Κανιλο Talks. Βάζω καλά από κάτω το κανάλι του Τσάχ. Θα φας demonetize. Επειδή το βάλω από κάτω. Ποτέ δεν ξέρεις. Είναι demonetize τα βίντεο σου. Όχι, όχι, εντάξει. Κάτι τελευταίο. Αυτό με το που είγε στο Σύνταγμα και είπε να στείλω ένα μήνυμα στον Πρωθυπουργό. Ένα μήνυμα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλο το βίντεο, ρε παιδί μου, ήταν μία τάκα γνωστή. Σ' άρεσε σαν αποτέλεσμα. Ήταν... Δεν φταίω εγώ, μωρέ, για το τι λέει ο κόσμος στον Πρωθυπουργό. Εγώ κάνω απλά την ερώτηση που περιμένω να γίνει κάτι, κατάλαβες. Βγήκε το content. Καλά ήταν το βίντεο, ας πούμε. Ωραίο ήταν. Δεν σ' άρεσε. Ή λόγω τη φράση που αυτή τη φράση. Οκ, μπορεί να την βάλει αυτή τη φράση, αλλά ήταν για 10 λεπτά αυτή η φράση, κατάλαβες. Ούτε καν, ρε, Μάξ να ακούστηκε τρεις φορές. Δεν ήθελα να το βάλω και είπα και λέω στο τέλος ότι ρε παιδιά, εντάξει, ακούσαμε, δεν είναι σωστή φράση αυτή γιατί σε φάση δεν είναι κακό να κάνει σεξ ο άνθρωπο. Πετύχει και τον Τάκη εκεί. Να προσέχει τι κάνει γιατί δεν τα πάμε καλά σαν Ελλάδα. Θα τα πούμε σε. Θα τα πούμε στο επόμενο Κονδύλο Talks. Στο γεια σας. Κάντε like, subscribe στο φίλο μου τον Κονδύλο τώρα χρειάζεται. Ωραία.